Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, που είναι διδάκτορας στο Πάντιο στα ζητήματα Οθωμανικής κοινωνίας, ιστορίας και συνεργάτης του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών του Πανεπιστημίου Πειραιά, μας έχει πει ότι καλό είναι να προσπαθούμε να μπούμε στο πετσί του άλλου, όχι για να τον δικαιώσουμε, για να αντιληφθούμε πού το πάει. Και ορισμένες φορές να μην μένουμε μόνο στα βραχυχρόνια και τα κοντόφθαλμα. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές σας στην πιο δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή Πανελληνίως και όπου δει. Να είστε καλά. Κύριε Σταθακόπουλε, θα το πω έτσι, τι είναι αυτό που ενδεχομένως διαβάζουμε, όχι με λάθος τρόπο, αλλά όχι επαρκώς, σε σχέση με την αυτονόητη αναβαθμισμένη ποιοτικά απειλή της Τουρκίας έναντι Ελλάδας και Κύπρου? Κοιτάξτε. Πράγματα που ασχολούμαστε εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάποιοι που ασχολούμαστε δηλαδή με τον άλλον, όπως πολύ σωστά το είπατε, για να κατανοήσουμε τι λέει, χωρίς να σημαίνει ότι το ενστερνιζόμαστε, απλώς για να μπορούμε να κάνουμε την προσθήκη αντίκρουση, για να το αντικρούσουμε δηλαδή στα όσα επιχειρήματα προβάλλει συνεχώς και αυξανόμενα διαρκώς από την Κύπρο και μετά, οικοδομείται έτσι ένα οικοδόμημα του βλάκι, το οποίο το έβλεπαν οι πάντες από τον αείμνηστο το δάσκαλό μου, τον Νεοκλή Σαρή, εδώ και 30-40 χρόνια. Μέχρι τους νεότερους που πήραμε σκητάλη από αυτόν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα απροβλέπτου, γιατί είναι πλήρως προβλέψιμο ότι κάνει η Τουρκία και πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω το μεν υπουργό εξωτερικών να λέει ότι είναι πλήρως προβλέψιμη η Τουρκία και το πρωθυπουργό προχθές Θεσσαλονίκη να λέει ότι είναι απρόβλεπτη. Επιτέλους πρέπει αυτοί οι εύκολοι θετικοί προσδιορισμοί, προβλεπτό και απρόβλεπτο, να εκλείψουν. Απρόβλεπτη Τουρκία δεν υπάρχει. Το απρόβλεπτο είναι μια νομική έννοια, σημαίνει κάτι έκτακτο μη κανονικό. Και στην Τουρκία απέναντί μας δεν έχουμε κάτι έκτακτο μη κανονικό. Έχουμε μια κανονικότητα η οποία οικοδομείται επί σειρά δεκαετιών. Μην φτάμε στα βάθη της ιστορίας, που είναι συνεχώς ο φυσικός μας αντίπαλος. Αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη. Άλλο το ανεξέλεγκτο και άλλο το απρόβλεπτο. Mm-hmm. Επίσης το αναξιόπιστο δεν είναι συνώνυμο το απρόβλεπτο. Και καλό θα ήταν όσοι έχουμε δημόσιο λόγο οι χαρακτηρισμοί που δίνουμε να είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αναξιόπιστη, ναι. Ανεξέλεγκτο ότι μπορεί να γίνει, ναι. Όχι απρόβλεπτη. Είναι νομική έννοια. Δηλαδή βγάζω σπυράκια, πώς το λένε. Δεν γίνεται να λες απρόβλεπτη η Τουρκία. Είναι νομική έννοια. Δεν είναι συνώνυμο μιας λέξης οποιασδήποτε. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Νομίζω πλέον ότι αυτά τα οποία πιθανολογούσα εδώ και πολλά χρόνια, και με άρθρα και με βιβλία κτλ., πλέον είναι πασίδηλα και τα συνομολογεί ο πρόεδρος Ερντογάν. Δηλαδή, πλέον δεν είμαστε στη λογική της πιθανολόγησης, όπως έλεγα, αλλά πλέον είμαστε στη βεβαιότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα του βγουν στον Ερντογάν ή στη μεταερντογανική διοίκηση της Τουρκίας, αν θα του βγει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά εκεί ποντάρουν και πλέον το δηλώνουν πασιδήλως, δημόσια. Ποιο είναι το τρίπτυχο? Το τρίπτυχο λοιπόν είναι, πρώτο, έχουμε εκλογές μπροστά μας, όπου έχουμε μια ενωμένη αντιπολίτευση η οποία βάλει τον πρόεδρο Ερντογάν λέγοντάς του ότι είναι μαλακός. Χίλια συγγνώμη κύριε. Είναι καμιά φορά στη ζωντανή σύνδεση συμβαίνουν και τα πρόπτα και εμείς το κατανοούμε αυτό. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θέλει να ξεδιπλώσει ο κύριος Σταθακόπουλος. Σκέψη του, έχει μείνει στο κομμάτι καταρχάς. Ποιο είναι το τρίπτυχο? Είπε ότι δεν ξέρουμε αν θα της βγει της Τουρκίας, αλλά ποιο είναι το τρίπτυχο στο οποίο. Το πρώτο είναι λοιπόν στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Ερντογάν έχει απέναντί του, μας έλεγε, μια σύσσωμη αντιπολίτευση. Κύριε Σταθακόπουλε, μας ακούτε? Ναι, χτύπησε ο ταχυδρόμος. Χίλια συγγνώμη. Είναι ζωντανές εκπομπές, θα έχουν αυτά. Ελπίζω να μην χτυπάει δεύτερη φορά. Ελάτε. Ελποστίνο ώρα σέμπρε του ευόλτε, λέει η Ιταλία. Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Το τρίπτυχο λοιπόν είναι το πασιφανές, ότι έχει μπροστά του εκλογές. Έχει μια ενωμένη πλέον αντιπολίτευση, δεν έχει μόνο τους κεμαλικούς, οι οποίοι του λένε ότι είσαι πάρα πολύ μαλακός εναντί της Ελλάδος και πρέπει να θυμηθείς και τι έλεγε ο Τουρκουτοζάλ το 87, όταν υπηρετούσα εγώ και εμείς οι παλαιότεροι, που ήμασταν δύο χρόνια τότε θητεία με το δάχτυλο σκανδάλι. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δηλαδή τις εντάσεις οποίες περνάγαμε τότε και τα Σούτσιλερ, την εποχή των ημείων δηλαδή, η οποία ζητούσε 200 νησιά. Έτσι, έχουμε κοντή η μνήμη. Νομίζουμε ότι αυτά γίνονται πρώτη φορά και μετά λέμε ότι είναι απρόβλεπτα.
Τι απρόβλεπτα. Αυτά είναι δομημένα και οικοδομημένα. Οι ενωμένοι λοιπόν αντιπολίτες πλέον, οι οποίοι βγήκαν, θα κάνω ένα άρθρο αυτές τις μέρες, διαβάζοντας στο τουρκικό τύπο, θα δημοσιεύσω όλες τις μετρήσεις που έχουν κάνει, δημοσκοπικές, όπου οποιοδήποτε είναι απέναντι στον Ερντογάν, τον κερδίζει τον Ερντογάν. Οποιοδήποτε και να είναι, να προταθεί από την ενωμένη αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν έχουμε μια ενωμένη αντιπολίτευση η οποία τον βάλει πολύ σκληρά και εδώ πέρα μιλάμε για μια εκλογική μάχη που σχετίζεται με την ύπαρξή του, με την υστεροφημία του τον οποίο τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει δηλαδή εξωφρενικά πολύ, έχει διοικήσει ήδη περισσότερα χρόνια από ότι ο Κεμάλ. Τον ενδιαφέρει να αντικαταστήσει το προτρέτο του, όσο και αν σας φαίνεται σιγά. Όχι, αυτό είναι. Το προτρέτο να αντικαταστήσει το Κεμάλ στους δημόσιους χώρους Τουρκίας και να είναι το πρόσωπο καμπή στην τουρκική ιστορία. Τώρα το αν θα γίνει ηρόστρατος, θα μείνει στην ιστορία, δηλαδή σαν τον ηρόστρατο που κάψε τον ναό της Εφέσου, αυτόν άλλο καπέλο. Μα το έχουμε καταλάβει αυτό όταν κάνει αναφορές στα νησιά ότι ο Κεμάλ τα έδωσε με τη συνθήκη της Λοζάνης. Μάλλον το ξεχνάει, τα έχει χάσει πολύ νωρίτερα η Τουρκία τα νησιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι προφανές ότι θέλει να τον υπερβεί. Έχετε δίκιο. Ελάτε. Λοιπόν, η στεροφημία τον ενδιαφέρει. Δηλαδή θέλει να μείνει στην ιστορία. Πώς να το κάνουμε. Αυτή είναι η στεροφημία του κάθε ανθρώπου. Πέραν του τι κάνει τώρα όσο ζει. Αυτόν τον ενδιαφέρει και τα επέκεινα. Γι' αυτό και κάνει συνεχώς το σήμα της Ραμπιάς, που σημαίνει νίκη στον παρόντα κόσμο, νίκη στον μελλοντικό κόσμο. Δηλαδή τον ενδιαφέρει. Πώς να ανήκει στου αδελφού μουσουλμάνου. Δεν το κάνουμε. Αυτό είναι το ιδεολογήμα του. Το πιστεύει. Δεν άρα είναι, ο αντίχειρας, λέτε, που λυγίζει και πηγαίνει προς τα μέσα στην παλάμη, είναι αυτό συμβολίζει. Μάλιστα. Ναι, το σύμβολο της Ραμπιά που κάνει. Των αδελφών μουσουλμάνων, κλείνοντας τον αντίχειρα μες στην παλάμη και δείχνοντας τα τέσσερα δάχτυλα, σημαίνει νίκη στον παρόντα κόσμο, νίκη και στα επέκεινα, στον επόμενο κόσμο. Το πνευματικό δηλαδή, της μεταθάνατον ζωής. Λοιπόν, άρα τον ενδιαφέρει η στροφημία του, μας το δηλώνει. Δηλαδή δεν παρατηρούμε τα σύμβολα, γιατί δεν ξέρουμε καθόλου, ή αγνοούμε ή απαξιούμε να κατανοήσουμε τον αξιακό κώδικα των Τούρκων και μην τώρα των ηγετών του, και δείτε τώρα του Ερντογάν. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να κατανοήσεις τι λέει, χωρίς να το εμφτερνίζεσαι, ξαναλέω. Για να μπορείς να αντικρούσεις, να έχεις επιχειρήματα. Δεν γίνεται αλλιώς, θα χάσεις. Είναι κλασική περίπτωση στη νομική σκέψη αυτό. Κατανοούμε τι λέει ο αντίπαλος. Και ειδικά στα νομικά, όταν μιλάμε για διεθνές δίκαιο, το οποίο το λέμε γενικώς και αόριστος, μπορείς να γνωρίζουμε τι σημαίνει διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, το ένα λοιπόν θέμα είναι το εκλογικό. Δίνει μια μάχη ζωής και πρέπει να αντεπεξέλθει στην παγίδα που την ξέρει, τη βλέπει, δεν περιμένει εμένα να το πω, που του έχουν στήσει οι αντίπαλοι του. Δηλαδή τι. Αν δείξει δειλία έναντι της Ελλάδος και δεν υλοποιήσει τις απειλές του, θα τον κατηγορούν ότι είναι δειλός και ότι δεν αξίζει να είναι ηγέτης της Τουρκίας. Ότι είναι μόνο φούμαρα. Αν κάνει το ατόπιμα και δημιουργήσει μια ένταση επίπεδου ημείων, ας πούμε, και δεν του βγει, πάλι θα τον κατηγορήσουν για ανικανότητα. Ότι πάλι δεν είναι άξιος να ηγείται της Τουρκίας και ξεφύλισε την Τουρκία και το στράτευμα. Μάλιστα, η Αξενέρ χθες μόλις κιόλας έλεγε θα αναγκαστεί να προσκυνήσει τους Έλληνες με τις κινήσεις που κάνει. Δηλαδή τον προκαλούν συνεχώς να κάνει το λάθος. Του την έχουν στημένη προς γκρεμός και πίσω ρέμα. Κάνει κίνηση. Δεν του βγήκε. Λάθος. Δεν κάνει κίνηση. Δηλώς. Αυτό λοιπόν είναι το εκλογικό του. Και όποιος νομίζει ότι θα ηρεμήσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε μέχρι να γίνουν εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές στην Τουρκία? Αν τις κάνει πριν τον Απρίλιο του 2023. Ο συνέτερός του Μπακτσελή δεν θα πιάσει το μέτρο του 10% που χρειάζεται ακόμα στην Τουρκία για να μπει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, στη Βουλή. Γιατί οι μετρήσεις τον δείχνουν περίπου στο 7 και κάτω τον Μπακτσελή. Έχει αλλάξει λοιπόν τον εκλογικό νόμο, τον Απρίλιο, τώρα το 22 τον άλλαξε και έχει κατεβάσει το μέτρο στο 7,5%. Ελπίζοντας ότι δεν θα ενισχυθούν ιδιαιτέρως μικρά κόμματα που να μπουν να το κάνουν αντιπολίτευση, δεν το πιάσουν αυτό το μέτρο, αλλά θα το πιάσει το μέτρο με λίγη προσπάθεια και λίγη νοθεία, δεν ξέρω εγώ τι, λίγο πίεση, ο Μπακτσελή για να πει για να το ξαναστηρίξει. Όμως δεν μπορεί να κάνει εκλογές πριν τον χρόνο, δηλαδή πριν τον Απρίλιο του 2023. Γιατί, αν κάνει εκλογές πριν τον Απρίλιο του 2023, ο Μπακτσελή θα πρέπει να πιάσει το πέτρο το παλιό, το 10%, που δεν το πιάσει και θα μείνει απ' έξω. Αν τις κάνει μετά τον Απρίλιο του 2023, τότε ισχύει ο καινούριος νόμος, εκλογικός που ψήφισε. Mm-hmm. Τον Απρίλιο του 2022, όπως είπα, και επομένως πιθανολογεί ότι θα μπει ο Μπακτσελή και θα τον βοηθήσει. Να, πράγματα αυτός που δεν πολύ ακούμε δημόσια και χαίρομαι που τα λέτε έτσι, για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος και με χρονικούς ορίζοντες. Μάλιστα. Με χρονικούς, συγκεκριμένα, γιατί ο κόσμος ενημερώνεται από εμάς που μας δίνεται το βήμα και σχολιάζουμε. Ο καθένας στην ειδικότητά του.
οι γεωπολιτικοί στρατιωτικοί αναλυτές, τους ακούω με μεγάλη ευλάβεια, δεν είναι η δουλειά τους όμως να γνωρίζουν την ιστορία και τον αξιακό κώδικα των Τούρκων. Εμένα η δουλειά μου πάλι δεν είναι να κάνω στρατιωτικές αναλύσεις, δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής. Ακούω και πιθανολογώ από αυτούς. Αλλά εμένα η δουλειά μου είναι ακριβώς να εξηγώ αυτά τα οποία προσπαθώ να μεταφέρω αναφορικά με τον άλλον. Τι είναι ο άλλος και πώς δομεί το κράτος του, ποιες είναι οι δομές του. Τι κάνει, πώς λειτουργεί εσωτερικά, τι λένε, τι λέει ο κόσμος, τι λέει η κοινή γνώμη. Για να καταλάβουμε αν αυτά τα οποία ακούμε σε λόγια μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Πάμε τώρα στο δεύτερο τομέα του τριπτύχου. Mm-hmm. Είναι το νομικό σκέλος, το αμυγός νομικό σκέλος. Η Τουρκία μέχρι τώρα βρίσκεται, ας πούμε, απολογούμενη από την Ελλάδα, ότι τελεί ένα δίκο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο είναι μια γενική έννοια, άοριστη θα μπορούσα να πω. Πρέπει να το συγκεκριμενοποιούμε. Το να λέω κάποιος ότι αυτό που κάνεις είναι παράνομο σύμφωνα με το ποινικό κώδικα, θα γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια σε ένα δικαστήριο. Θα μου πούνε, παιδί μου, ποιες διατάξεις του ποινικού κώδικα. Άμα λέω ότι αυτό που κάνεις είναι παράνομο σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, θα γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια. Δηλαδή, θα μου πούνε, ναι, βάσει ποιων διατάξεων του αστικού κώδικα κάνει παρανομία αυτός, κάνει αδικοπραξία. Άρα λοιπόν, όταν λέμε το διεθνές δίκαιο το παραβιάζεις, ποιες διατάξεις παραβιάζεις? Δεν τις λέμε ποτέ. Θα μου πεις, είναι ο χρόνος ο τηλεοπτικός, ο ραδιοφωνικός, σύντομος, δεν μπορεί να κάνεις ανάλυση. Μισό λεπτό. Εσείς θα τις πείτε. Το ερώτημα το δικό μου είναι πιο βαθύ ακόμη. Και έχει καμία σημασία αν το πεις αυτό του Ερντογάν, αφού πολιτικά η Τουρκία χρόνια τα λύνει, όχι νομικά. Θα σας το πω πολύ λαϊκά. Καταλάβατε. Όταν θα του πεις ότι παραβιάζεις αυτό και αυτό και αυτό. Εγώ πολιτικά θα. Γι' αυτό δεν πάει και στη Χάγη. Πολιτικά είναι τα ζητήματα, σου λέει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν λες αόριστα παραβιάζεις το διεθνές δίκαιο, πρέπει να του πεις τι παραβιάζεις πολύ συγκεκριμένα. Μετά λες παραβιάζεις τις διεθνείς συνθήκες Λοζάνης και Παρισιών του 47. Μάλιστα. Ο Τούρκος αυτή τη στιγμή τι κάνει? Ο Τούρκος, σαν γενική έννοια, έτσι, δηλαδή η διοίκηση, τι κάνει? Προσπαθεί να εξισώσει με αρνητικό τρόπο την Ελλάδα. Να βρίσκεται και η Ελλάδα απολογούμενη και ένα δίκο, ότι και η Ελλάδα δηλαδή έχει παραβιάσει τις διεθνείς συνθήκες και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Το οποίο διεθνές δίκαιο δεν είναι φασόν. Το διεθνές δίκαιο είναι οι συνθήκες, είναι το άθροισμα συνθήκων που έχουν επιγραφεί σε διάστημα ιστορικό και είναι και οι αποφάσεις διεθνών οργάνων. Άρα λοιπόν ουσιαστικά πρόκειται για ένα κωδικοποιημένο. Είναι για ένα πλέγμα ακριβώς αποφάσεων και συμβάσεων, το οποίο λέμε διεθνές δίκαιο. Δεν είναι ένας κώδικας, όπως λέμε ο αστικός ή ο ποινικός κώδικας, το διεθνές δίκαιο. Είναι άθροισμα καταστάσεων. Και όταν τα όργανα βγάζουν αποφάσεις, τις βγάζουν ad hoc, αναπερίπτωση. Δεν τις βγάζουν εφασόν. Βεβαίως νομολογιακά μπορούν να πούνε ότι έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις εδώ και εκεί, έχει γίνει έτσι, αλλά έχουμε και άλλες τόσες που λένε κάτι αντίθετο. Γι' αυτό, όπως θυμόσαστε πιο παλιά, οι Έλληνες πολιτικοί λέγανε ότι αν πάμε ποτέ στα δικαστήρια, μην θεωρείτε ότι θα κερδίσουμε ή θα παραμείνουμε σε αυτό που έχουμε τώρα. Είναι πολύ πιθανό να χάσουμε κάποια πράγματα, να αλλάξουν οι καταστάσεις. Άρα λοιπόν, γιατί θα κριθεί ad hoc η περίπτωση. Πάμε τώρα στο θέμα το τρίτο. Άρα λοιπόν, το δεύτερο σκέλος είπαμε είναι η εξίσωση. Έτσι, είπαμε εκλογές, είπαμε εξίσωση στο θέμα της παράβασης του διεθνούς δικαίου και των κανόνων. Και η Ελλάδα, αν βρεθεί ποτέ ενώπιον διεθνούς οργάνων να επιλύσει τις διαφορές με την Τουρκία, τις όποιες διαφορές επικαλεί την Τουρκία, εμείς λέμε μόνο ΑΟΣ και η υπαλλοκρηπίδα. Η Τουρκία θα θέσει έστω και αορίστως και άλλα θέματα. Γιατί τίθεται θέματα αορίστως ενώπιον δικαστού, ενώ ξέρεις ότι θα απορριφθούν? Άλλο κόλπο. Σας λέω τα νομικά, τα δικηγορίστικα κόλπα. Γιατί ο δικαστής δεν μπορεί να τα γνωρίσει τα θέματα τα οποία έχει θέσει, έστω και αόριστα. Λέει ο δικαστής, επιλύω το θέμα αυτό, τα υπόλοιπα παρέλκουν διότι είναι αόριστα. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν τι κάνει ένας δικηγόρος? Τα θέτει τα θέματα να δει για ποιο λόγο το απορρίπτει ως αόριστα τις αιτιάσεις του ο δικαστής, ούτως ώστε να επανέλθει με νέα αγωγή έχοντας καλύψει την αοριστία. Δηλαδή βάζοντας άλλη νομική βάση. Αλλά επανέρχεται. Το αόριστο δεν σου απαγορεύει να επανέλθεις, μπορείς να επανέλθεις με πιο ορισμένο το αίτημά σου. Η ουσία, όταν σου απορριφθεί μια υπόθεση, δεν μπορείς να επανέλθεις. Σου λέει, έχει κριθεί, αυτό δεν επανέρχεσαι. Άρα λοιπόν η Τουρκία, κάνοντας ένα δικηγορικό κόλπο παγκοσμίως γνωστό, νομικό δηλαδή, με την ευρύτερη έννοια του όρου, μπορεί να θέσει θέματα τα οποία θα απορριφθούν εν γνώση της ως αόριστα, θα δει για ποιο λόγο τα απορρίπτει ως αόριστα ο δικαστής, θα υπάρχει μια αιτιολόγηση και θα επανέλθει αιτιολογημένα. Αυτό είναι σε βάθος χρόνου. Έτσι, οι συνάδελφοί μου οι νομικοί αντιλαμβάνονται, λέω. Πάμε τώρα παρακάτω. Και υπάρχει και το τρίτο σκέλος, το οποίο αφορά πιο πολύ τους στρατιωτικούς αναλυτές και τους γεωπολιτικούς, ο οποίος και εγώ ακούω με μεγάλη ευλάβεια.
και δεν έχω κάποιο λόγο να του αμφισβητήσω. Που είναι η προβολή σημαίας. Η προβολή σημαίας δείχνει ποιος είναι ο ισχυρός στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ότι οι κύριοι Αμερικάνοι ή ΝΑΤΟ γενικώς δεν θα παίζετε μπάλα με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Θα παίζετε μπάλα με μένα όπως παίζετε, διότι είμαι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ, τουλάχιστον σε επίπεδο όγκου στρατού. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ένα άλλο θέμα. Και σας κάνω τη βρώμικη δουλειά. Εγώ πάω και πολεμάω για εσάς, όπου με στέλνετε, που δεν θέλετε να πολυεμφανιστείτε εσείς. Δηλαδή, σας κάνω το proxy war, σας κάνω την πόλεμο διαπληρεξουσίου. Ενώ η Ελλάδα σας δίνει βάσεις, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν πολεμάει για εσάς. Έχετε για τη βρώμικη δουλειά εμένα ανάγκη. Μην το ξεχνάτε. Επίσης, ΝΑΤΟ, μην ξεχνάς ότι δια της Τουρκίας ελέγχει στα στενά του Βοσπόρου, των Δαρδανελίων, τα τόσο ζωτικά για τους Ρώσους, σε βάθος ιστορικού χρόνου, όπου 13 πόλεμοι Ρώσο-Τουρκικοί, γιατί ο φυσικός εχθρός της Τουρκίας είναι σε δύναμη, δηλαδή ως αυτοκρατορία, ήταν και είναι η Ρωσία ιστορικά, γιατί ήθελε πάντα ότι τα στενά η Ρωσία να τα ελέγχει, ήταν δεσμευμένη λοιπόν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τώρα από τη Μοντρέ και τώρα από το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν θυμίζει η Τουρκία ότι κύριε ΝΑΤΟ, τα λέω έτσι λίγο λαϊκά για να καταλαβαινόμαστε, προσωποποιώ το ΝΑΤΟ δηλαδή, του λέει ελέγχει στα στενά δια της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, αν με κάνεις και στεναχωρηθώ και διστροπήσω απέναντί σου και τα ελέγχω σύμφωνα με το Μοντρέ μόνη μου και δεν σου δίνω λογαριασμό τι κάνω. Και μα να αγκαλιάσουν οι Ρώσοι, δεν θα σου άρεσε. Επίσης, σε επίπεδο μυστικής, όχι απόκριφης, μυστικής διπλωματίας, που μυστική διπλωματία μπορούμε να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι απόρριτη, μιλάμε για τη μυστική διπλωματία. Μυστική διπλωματία λοιπόν, στη Δύση λέει η Τουρκία, κοιτάξτε, δείχνετε μια ανοχή, διότι γεωγραφικά με χρειάζεται και το ξέρω ότι με χρειάζεται. Η Ρωσία ήθελε και θέλει και θέλει, ό,τι λυκοφιλία και να έχω μαζί της, επιχειρηματικού αυτή τη στιγμή, συμφεροντολογικού τύπου και χαρακτήρα, ήθελε τα στενά. Θέλει μια οδετεροποίηση των στενών η Ρωσία. Μακάρι και να τα είχε κάποτε ιστορικά. Αλλά θα ήθελε μια οδετεροποίηση. Και μπορεί να μου δημιουργήσει εύκολα ένα αλατούρκα τον ΒΑΣ με το κουρδικό. Όχι να πολεμήσουν οι Ρώσοι στην Τουρκία, όχι. Να ενεργοποιήσουν, να βοηθήσουν τους Κούρδους να δημιουργήσουν ένα τέτοιο θέμα. Που βεβαίως οι Κούρδοι είναι μια άλλη κουβέντα αναφορικά με τη δικιά τους διχόνια δολερή που είναι πολύ χειρότερη από αυτή που έχουμε ιστορικά οι Έλληνες. Αυτό το δέχομαι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακούστε, αυτό, εσείς καλά κάνετε και το θέτε. Αλλά από το σημείο αυτού μέχρι του σημείου στην Ελλάδα να καλλιεργείται κλίμα για το ρόλο των Κούρδων το 22, με συγχωρείτε, εγώ δεν επικροτώ την άποψη περί τρομοκρατικών οργανώσεων. Εθνικό απελευθερωτικό αγώνα διεξάγουν, αν το καταλαβαίνουμε οι Κούρδοι. Θα τα πούμε μετά. Μάλιστα, το διάλειμμα. Θέλω να πάμε σε διάλειμμα ως εξής, απαντήστε μου γρήγορα. Ναι. Παρακολουθώ, λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, τον κύριο Σταθακόπουλο συστηματικά και μπράβο του. Βρίσκει μια αντιστοίχηση με το παρελθόν, σύμφωνα με το οποίο οι Βρετανοί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ενδιαφερόντουσαν για τον έλεγχο των στενών και τα πετρέλαια της Μοσούλης, δηλαδή εμείς να χρησιμοποιηθούμε πάλι ως η χρήσιμη λύθη για κάτι που ενδιαφέρει τη Δύση. Και αν... χρήσιμο ερώτημα, εκεί ήθελα να πάω την κουβέντα μετά το διάλειμμα. Και αν ποιο θα είναι το προϊόν της ανταλλαγής μεταξύ Δύσης και Τουρκίας. Ναι, εύλογο ερώτημα. Δεν θα είμαι κουραστικός, θα είμαι συνοπτικός. Νομίζω θα ολοκληρώσω τη σημερινή κουβέντα μας έτσι, θα δεις τις απορίες τους. Λοιπόν, ξαναθυμίζω το τρίπτυχο που ξετυλίγεται αυτή τη στιγμή φανερά και δημοσίως πασιδήλως πλέον στην Τουρκία. Εκλογές. Είπα τον εκλογικό νόμο το καινούριο, οπότε μπορεί να εφαρμοστεί τον Απρίλιο του 23 και μετά. Θέμα εξίσωσης νομικής, ότι και η Ελλάδα τελεί ένα δίκο και όχι μόνο η Τουρκία. Και θέμα προβολής σημαίας ισχύως, ότι είναι η Τουρκία θέλει τη μερίδα του Λέοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν μπορεί να γίνονται ενεργειακά προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο χωρίς να υπολογίζει την Τουρκία, η οποία έχει τα στενά μέσω του Μοντρέ και άρα και το ΝΑΤΟ και δυτικός κόσμος δια της Τουρκίας έχει τον έλεγχο των στενών, κάτι το οποίο δεν τα αρέσει στους Ρώσους ιστορικά, έξω και οι 13 πόλεμοι ιστορικά των Ρώσων με τους Τούρκους, και κάτι το οποίο ζητάει στην μυστική, όχι απόρριτη, διπλωματία, η μυστική μπορούμε να μαθαίνουμε πληροφορίες δηλαδή, η Τουρκία από τη Δύση γενικώς είναι μη μου δημιουργείτε προβλήματα, γιατί πάντοτε φοβάμαι τον φυσικό μου εχθρό, τον Ρώσο από πάνω, ο οποίος μπορεί στα πλαίσια ελέγχου των στενών να μου δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, εσωτερικά κλπ. Και βεβαίως το κουρδικό να μου το κάνει άλλα τύπου τον ΒΑΣ, να του ενεργοποιήσει λοιπόν, και επομένως δεν θα το ήθελα. Άρα δείξτε μου μια ανοχή. Όμως, πρέπει
να μην εθελοτυφλούμε και να ακούμε τι λένε όλοι οι Τούρκοι αναλυτές και αυτοί οι οποίοι χαράσουν στα think tank, στα δικά τους, τις γραμμές του μέλλοντος και αυτά τα οποία μετά ανακοινώνει ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος σαφώς έχει μια ιδεολογία δικιά του, αλλά ενισχύεται από αυτούς που θεωρεί πνευματικούς του οδηγούς. Άσχετα αν στο διάβα του χρόνου, σαν τον Φετουλάχ Γκιουλένη ή τον Νταβούτογλου, ήταν ακόμα και τον Λέι Μπαμπατζάν, τους έχει αποβάλει και τους κυνήγησε και τους κυνηγάει. Κατά πάγια λογική και τεχνική των Σουλτάνων. Οι Σουλτάνοι πάντατε τα δεξιά τους χέρια ήταν τα πρώτα που καθάριζαν. Γιατί αυτός που ήταν δεξί σου χέρι και σε βόητησε να ανέβεις, ξέρει που πάσχεις. Ξέρει δηλαδή που πονάς. Και γι' αυτόν τον λόγο τους εκαθάριζαν. Οι Σουλτάνοι αυτοί είναι πάγια τακτική και λογική, έτσι, των ηγετών, των δεσποτικών ηγετών αυτού του χαρακτήρα. Ο πρόεδρος Ερντογάν λοιπόν, και όποιος διαβάζει την τουρκική βιβλιογραφία και βλέπει εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που έχει ξεκινήσει πολύ, δεν πει τώρα το πήραμε χαμπάρι, ή πολύ δηλαδή, αυτό έχει ξεκινήσει πάρα πολύ πίσω πάει. Οι Τούρκοι λοιπόν, πνευματικοί ηγέτες όπως ήταν, πνευματικοί όχι πολιτικοί, όπως ήταν κάποτε ο Ζυγιά και ο Κάλπ, που γράψε το βιβλίο Αρχές Τουρκισμού και ήταν ο πνευματικός πατέρας του Κεμάλ Ατατούρκ, και παραδόξως, μια και λέγαμε για τους Κούρδους, ήταν από τη Γιάρπακη κουρδικής καταγωγής, ήταν την εποχή που οι Κούρδοι καταπιέζονταν από τον Σουλτάνο και θεωρούσαν ότι πρέπει να βοηθήσουν τον Κεμάλ για να το δικό τους αγώνα εξαρτησίας και κατά των ξένων δυνάμεων που είχαν πάει στη Μικρά Ασία, αλλά και κατά του Σουλτάνου. Μάλιστα. Νωρίτερα στο κίνημα των Νεότουρκων και Έλληνες βοηθούσαν. Μην ξεχνιόμαστε. Βεβαίως. Και πολύ πριν. Έτσι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, τους πούλοι, μόλις πέθανε ο Ζυγιά και ο Κάλπ, όλη η χρησιμότητα των Κούρδων ως στράτευμα στον αγώνα της ανεξαρτησίας που έκαναν τότε αυτοί, πουλήθηκαν. Πουλήθηκαν και πραγματικά φτιάχθηκε ένα νεοτουρκικό κράτος από το 1929 Οκτωβρίου του 1923 και μετά, το οποίο ουσιαστικά, αν δεν τουρκοποιείται πλήρως ένας Κούρδος και κρατούσε την ταυτοτική του προέλευση, έστω και αν ήταν υπήκοος Τούρκος, ήταν στο πύρι το εξώτερο και πράγμα το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έτσι. Λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση. Οι πνευματικοί λοιπόν πατέρες της σημερινής Τουρκίας, τα βιβλία τους, βιβλιογραφία, τα άρθρα τους, προσέξτε, και αυτοί που συμβουλεύουν τους Κεμαλικούς και τα άλλα μικρότερα κόμματα, αλλά και τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουν μία κοινή αναφορά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτοί είναι. Δεν συμφωνούμε ιδεολογικά, δεν μας ρώτησαν. Δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη μας. Αυτοί αφορούν το δικό τους κράτος, το δικό τους έθνος και πού θέλουν να πάνε στο μέλλον. Ο πρόεδρος Ερντογάν λοιπόν έχει πει εδώ και χρόνια ότι έχουμε σκοπό στα 100 χρόνια από την ίδια της τουρκικής δημοκρατίας, δηλαδή 29 Οκτωβρίου του 23, σε 1,5 χρόνο, να είμαστε ισχυρή δύναμη γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, στα 600 χρόνια από την άλωση, στο 2053, να είμαστε όχι στους G20 ευρύτερα, αλλά να είμαστε στους G7, και το 2071, στα 1000 χρόνια παρουσίας μας, επί μάχη του Μάτζικερ δηλαδή, το 2071, 1000 χρόνια από το Μάτζικερ και της παρουσίας μας στη Μικρά Ασία, να είμαστε μέσα στις 3 ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρασίας. Προσέξτε τώρα. Η Τουρκία, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είμαι ο μόνος που χτυπιέμαι και το λέω και εκτίθεμαι. Δεν θα ζω όταν θα υλοποιηθεί αυτό και μακάρι να μην υλοποιηθεί ενδεχομένως. Αλλά εκεί πάνε. Η Τουρκία στρέφει στην Ευρασία. Γιατί? Έχει αντιληφθεί και το επιβεβαιώνει τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι ο δυτικός κόσμος, όταν λέει Δύση, εννοεί τη φραγκιά η Τουρκία στο μυαλό της, το που λέγαμε και εμείς Φράγκους, τέλος πάντων ας πούμε Ευρώπη σήμερα, και ο πληθυσμός των ΗΠΑ, έχει πρόβλημα δημογραφικό, γερνάει. Είμαστε κάτω από ένα δις, όλοι αυτοί αθρηστικά, όταν ο υπόλοιπος κόσμος που προσβλέπει η Τουρκία ξεπερνάει τα 6 δις, 7 δις πως είμαστε όλοι μαζί. Ένα λοιπόν το δημογραφικό. Θεωρεί ότι ο κόσμος ο δυτικός γερνάει. Ας διαβάσουν οι ακροατές σας, κύριε Σαχίνη, το βιβλίο του Σπύρου του Βριώνη, η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού και η διαδικασία εξλαμισμού της Μικράς Ασίας, που τελέσει στον ιστορικό χρόνο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Από το 1071 μέχρι το 1453, οι Τούρκοι έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, που αναφέρει ο Λέων Τολστόης στο έργο του Πόλεμος και Ειρήνη, Βαϊνά Ημίρ, εξηγεί πώς γίνεται ο πόλεμος, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, κάτι που έκαναν και οι Οθωμανοί, δεν αναφέρω τους Οθωμανούς, αλλά παρεπιπτόντως το αναφέρω εγώ τώρα, έκαναν και οι Οθωμανοί και επί 400 χρόνια με μικρές μάχες που έκαναν οι Ακιντζίδες, αυτοί οι Ακιντζοί, αυτοί δηλαδή οι οποίοι παρενοχλούσαν το Βυζάντιο,
με το καλό ή με το άγριο, μετεστρέφοντας βυζαντινοί φεουδάρχες, κατ' επάνω τους έλεγαν τότε, γινόμενοι μουσουλμάνοι, βλέπε Γανζί Ευρενός και ο Σέμιχάλ κτλ., που γίναν σουλτανικότεροι των σουλτάνων, κατέκτησαν τη Μικρασία και τη Βαλκανική. Είχε μείνει μόνο η Κωνσταντινούπολη, να λέμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που έπεσε μετά από 50 μέρες πολιορκίας. Άρα λοιπόν το δόγμα τους ιστορικά είναι αυτό. Θεωρούν λοιπόν ότι η Δύση βρίσκεται όπως τότε το Βυζάντιο σε παρακμή δημογραφική. Ότι συνομολογεί η Δύση ότι έχει πρόβλημα επάρκειας ενέργειας και καυσίμων, ενέργειας καυσίμων και τροφίμων. Το δηλώνουμε και λέμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα να αποκτήσουμε το αυτεξούσιό μας ως Ευρωπαίοι σε αυτά τα θέματα στο μέλλον. Η Τουρκία λοιπόν βλέπει να το δηλώνει ο δυτικός κόσμος ότι έχει πρόβλημα. Και σου λέει λοιπόν, πληθυσμιακά ο υπόλοιπος μη δυτικός κόσμος, που έχει γονατίσει επί αιώνες κατά την απεικιοκρατία της Δύσης, η οποία αναπτύχθηκε η Δύση γιατί μας πήρε τις πηγές τις πρωτοπαραγωγικές και χρησιμοποίησε υπηρετικά τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι πόσες χιλιάδες από τις κτίσεις της Αφρικής και της Ινδίας δίπλα στους Βρετανούς πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από τις κτίσεις των Βρετανών, σκοτώθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το ζόρι έγινε ένα μνημείο τα τελευταία χρόνια για αυτούς. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται ότι σε ιστορικούς χρόνους η Τουρκία, μάλλον η Δύση, παρακμάζει ότι το μέλλον είναι στον υπόλοιπο πληθυσμό της ανθρωπότητας, που αθρηστικά η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία κλπ. Το Πακιστάν έχουν περισσότερα πυρηνικά από ό,τι έχει η Δύση, ότι πληθυσμιακά είναι περισσότεροι και ότι οι σιτοβολώνες, οι περιοχές μπορούν να καλλιεργηθούν ενδεχομένως περαιτέρω. Και η ενέργεια βρίσκεται στον άλλο κόσμο, όχι στη Δύση. Άρα λοιπόν θεωρεί η Τουρκία ότι πρέπει να αφήσει. Το είπε ο Ερντογάν, δεν τα λέω εγώ. Λέει ο Ερντογάν, κρατάμε από τη Δύση ό,τι μας εξυπηρετεί και μας συμφέρει ως εργαλείο και στρέφουμε προς την Ευρασία που είναι ο φυσικός μας χώρος. Με σκοπό, το έχει ξαναπεί αυτό στη δήλωσή του, να ανήκουμε εκεί και να μπορέσουμε τελικά να αυτονομηθούμε και να είμαστε το 2071 να είμαστε τρίτη δύναμη στην Ευρασία παγκοσμίω. Δηλαδή θεωρώντας ότι η Κίνα και η Ρωσία θα παραμένουν, να είναι και αυτό, προφανώς και η Ινδία μέσα, αλλά τέλος πάντων θεωρείται θα είναι τρίτη χώρα σε δύναμη ελέγχου. Άρα λοιπόν, οικοδομεί όχι μόνο ιδεολογικά και πρακτικά, το στείλουν λίγο-λίγο, δεν γίνεται από τη μέρα στην άλλη αυτό. Είναι η τάση τους, είναι που θέλουν να πάνε. Δεν σημαίνει ότι θα το υλοποιήσουν, ότι θα τους βγει. Λέμε πού πάνε. Άρα λοιπόν, με αυτούς έχουμε να κάνουμε απέναντί μας και η Ελλάδα, όπως δηλώνουν οι δημογράφοι, θα είναι το 2050 γύρω στα 7 εκατομμύρια. Κύριε Σταθακόπουλε, επειδή ο χρόνος πιέζει αφόρητα, πάμε σε γρήγορες απαντήσεις και αν αύριο έχετε χρόνο θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Ναι, που ναι, όμως είναι, και αύριο, ναι. Ναι, το οποίο όμως οι ερωτήσεις είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής. Καλημέρα, λέει κύριε Σταθακόπουλε. Χρήσιμη πληροφορία ότι αν κάνει εκλογές μέχρι τον Απρίλιο, δεν βοηθάει το φίλο του και συνέτερο Μπαχτσέλη. Μετά τον Απρίλιο τον βοηθάει. Ωραία, λέει. Αλλά το δικό μου ερώτημα είναι άλλο. Τι θα γίνει πρακτικά, τι εκτιμάτε, αν χάσει ο Ερντογάν την επόμενη μέρα? Αν χάσει ο Ερντογάν, έχουν μια τάση οι Τούρκοι, αυτούς που έχουν ανέβει έτσι με μεγαλείο, να τους ρίχνουν με γδούπο γερό. Θα ακουστεί μεγάλο μπαμ η πτώση του Ερντογάν. Τώρα, μια άλλη κουβέντα θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν θα συσβέρει την Ελλάδα. Ναι. Να μείνει ο Ερντογάν και να είναι ένας άλλος. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν θα υπάρξει μια εσωτερική κατάσταση η οποία δεν θα έχουν την πολυτέλεια να στραφούν προς εμάς? Λογικό ναι, το ερώτημα. Ναι, αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός ο οποίος θα έρθει μετά Ερντογάν θα αλλάξει την πολιτική. Ίσα-ίσα, λέτε, μπορεί να είναι πιο σκληρή. Μάλιστα. Ναι, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να είναι και πιο αρεστός στη Δύση. Οπότε να συνομιλούν ακόμα καλύτερα μαζί του οι Δυτικοί, και αυτό δεν θα μας αρέσει. Μάλιστα. Δεν θα έχουμε αναβάθμιση, θα έχουμε υποβάθμιση. Επίσης, θα είναι μεγάλος ο γδούπος και οι Τούρκοι ρέπουν γενικώς να στείλουν και αγχώνες. Δεν νομίζω ότι θα τον πάνε στην αγχώνη σαν τον Μετερές. Αλλά τέλος πάντων δεν αποκλείεται να φυλακιστεί. Άρα λοιπόν δίνει εκλογικό αγώνα ζωής αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάνει και πιο επικίνδυνο το αφήγημα προς τα δω. Άρα εγώ καταλαβαίνω. Λέει εδώ... Το αφήγημα σαφώς, και αν πιστέψω αυτά που λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές, δεν έχω κάποιο λόγο να τα αμφισβητήσω, έχει δρομολογηθεί μια σύγκρουση. Εγώ τη βλέπω ευρύτερα, πιο μεγάλη σύγκρουση, αναπόφευκτη ευρύτερα. Όχι ακαριαία. Οι στρατιωτικοί μας μιλάνε ότι θα γίνει και κάτι ακαριαίο. Αν γίνει κάτι ακαριαίο, ποιος είμαι εγώ να το αμφισβητήσω, δεν το ξέρω. Θεωρώ όμως ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι. Το είχα ξαναπεί αυτό, δεν ξέρω αν το είχαμε πει και μαζί. Μαζί το μόλις, είχαμε πει. Μόλις βγει το Cobalt Explorer, που νομίζω το ονόμασε Abdul Hamid,
Μάλιστα. Το πήρε από την Daewoo, από την Κορέα, καινούριο. Μόλις βγει αυτό στην ΑΟΣ της Κύπρου, συνοδευόμενο από πλοία πολεμικά, και εν ώψη και του Ατήλα, πρώτου και δεύτερου στην Κύπρο, και εν ώψη και της μεξαστικής καταστροφής στα 100 χρόνια, ένταση θα δούμε πολύ. Αν έχουμε ατύχημα, δεν το ξέρω. Επιπέδου ημείων, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε μεγαλύτερη εγρήγορση από ότι ήμασταν ακόμα και το 20. Άλλο ερώτημα εδώ. Άρα δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε μπαμ. Τώρα, αν γίνει μπαμ, τι να πω, είναι ανεξέλεγκτο. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης ο ύφεστος, να την πω αυτή την ορολογία, να διαβάσουν το άρθρο του Παναγιώτου ύφεστου, του καθηγητή. Πάμε σε απέραντη απειλή. Το απέραντο έχει με την έννοια του πολύ μεγάλου. Το απέραντο είναι αυτό που μπαίνει και δεν ξέρει πού θα βγει. Δεν έχει τέλος. Δεν ξέρει πού θα βγει, έτσι. Λοιπόν, πολύ γρήγορες απαντήσεις, παρακαλώ. Υπάρχει περίπτωση με το εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκία να έχουμε εσωτερική αιματοχυσία στην Τουρκία? Κοιτάξτε, έχουν ξανασυμβεί αυτά. Έχουν ξανασυμβεί. Δηλαδή δεν θα μας παραξενεύσουν. Αλλά όπως είδατε και στο πραξικόπημα που έγινε κατά τον Ερντογάν, είχαν σκοτωθεί κάποιοι 100 άνθρωποι. Εντάξει. Ναι. Δεν θα γίνει κάτι τραγικό. Θα τα φορτώσουν όμως αυτά, αν το πάνε κατηγορούμενο, θα του φορτώσουν και τους θανάτους τέτοιων ανθρώπων, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Γιάννης, μια παρατήρηση λίγη. Ο Γιάννης και μια ερώτηση. Mm. Να θυμίσω εδώ λίγο του Ερντογάν, κύριε Σταθακόπουλε, όταν διακήρυξε τη Γαλάζια Πατρίδα, είχε πει ότι η Τουρκία είτε θα κερδίσει εδάφη, είτε θα χάσει τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας, λέει ο Γιάννης, αναφορικά με την προχθεσινή συνάντηση στο Βερολίνο όλων των επιτετραμένων εθνικής ασφάλειας πλην ημών. Ναι, ναι. Πολύ σωστές παρατηρήσεις. Ναι, έτσι είναι. Και με τη Γαλλία Πατρίδα, ή θα κάνουμε το ρίσκο και θα πάρουμε αυτά που νομίζουμε, τέλος πάντων. Η πατρίδα της ψυχής μας, της καρδιάς μας, που έλεγε. Που είναι παλαιότερο δόγμα, βέβαια. Ας ήταν τώρα το είδαμε εμείς. Ή θα χάσουμε. Είναι πολύ πιθανό να συμβούν και τα δύο. Δηλαδή, σε ιστορικούς χρόνους, η Τουρκία συνήθως, μεγάλο ποσοστό, χάνει όταν πάει να κάνει τέτοια μεγαλοπίβολα σχέδια. Και χάνει γιατί τότε ξυπνάνε και τα συμφέροντα των άλλων και των υλικοφιλιών που υπάρχουν μέσα με την Τουρκία και λέει ότι είναι να πάρουμε κάτι. Όλοι θα θέλανε κάτι. Μην επεκτείνεστε, γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Χρήστος, ναι. Μήπως πρέπει να γίνει παραδοχή στη Δύση ότι ο πολιτισμός μας έχει καταρρεύσει, και δεν μιλάω βέβαια, λέει, για Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ στενά, αυτά δεν είναι πολιτισμός, αλλά μιλάω για τον κανονικό πολιτισμό που είναι σε ασθένεια και προσθετικά ο Γιώργος λέει εδώ. Μήπως λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι το μεγάλο παιχνίδι είναι στην Ευρασία και στις αναδυόμενες δυνάμεις και καλό είναι να κρατήσουμε μια άλλη στάση κι εμείς? Ναι, συμφωνώ και στα δύο. Η Δύση πρέπει να κάνει μια αυτοκριτική και να πει: κοιτάξτε, έχουμε πρόβλημα δημογραφικό και έχουμε και πρόβλημα ενεργειακό και πιστιστικό κτλ. Περιβάλλον, δηλαδή, με λίγα λόγια. Και το μέλλον, το 2050 δηλαδή, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, το πρόβλημα θα είναι εκεί. Ναι, σαφώς. Και ότι η Ευρασία, σε αυτό που λέει η Τουρκία και γενικώς το δηλώνει και οι ίδιοι που ανήκουν στην Ευρασία ευρύτερα, ότι έχουν τα ενεργειακά αποθέματα και ότι έχουν εκτάσεις τεράστιες που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν όσες δεν καλλιεργούνται ήδη, και ότι γενικώς πληθυσμιακά είναι τεράστια διαφορά μας, δηλαδή μεταξύ δυτικού κόσμου, δηλαδή είμαστε το πολύ ένα δις εμείς, κάτω είμαστε, και είναι τα υπόλοιπα 6 δις είναι ο άλλος κόσμος. Ναι, αυτά θα τα δούμε. Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα σε Τσόμσκι και Χάτικτον και όλα αυτά, και μάλιστα, τα λέγαμε θεωρητικά. Μην επεκταθείτε. Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο έχω δεύτερο μέρος με τον κύριο Σταθακόπουλο. Ελπίζω να μπορεί. Νομίζω μπορώ. Το είδα το πρόγραμμά μου. Νομίζω είχαμε. Και πολύ γρήγορες. Αύριο, αφού έχω κάνει τη γενική τοποθέτηση σήμερα για όσους μας άκουσαν ή θα το ακούσουν μετά στο YouTube. Οπότε να απαντάω σε ερωτήσεις αύριο καλύτερα. Ωραία. Πολύ σύντομα. Κισαία, λέει, στην Ελλάδα, κύριε Σταθακόπουλε, χωρίς δομή ανάλυσης και κέντρο άμεσης προειδοποίησης, μπορεί να λειτουργεί στην πράξη? Όχι. Όχι. Εγώ με τσαμπόσες ότι έπρεπε να είμαστε σε αυτά τα θέματα πολύ, και πρέπει το σύνδρομο της Χούντας πρέπει να το αποβάλουμε. Στη μεταπολίτευση τη δεκαετία του 70, επειδή είχαμε τραύματα λόγω της Χούντας και φοβόμασταν τους στρατιωτικούς και τα λοιπά, ο πολιτικός κόσμος δηλαδή, το αντιλαμβάνομαι. Τώρα έχουν περάσει και 50 χρόνια από τότε. Έλεος, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η δικιά μου γενιά, εγώ 58 ετών, η δικιά μου γενιά έχει αποστρατευτεί. Οι στρατηγοί, δηλαδή οι φίλοι μου, έχουν αποστρατευτεί στην ηλικία μου. Επομένως, εμείς ήμασταν όταν έπεσε η Κούντα το 74, 10 ετών. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος στην Ελλάδα να φοβούνται τους στρατιωτικούς, θα κάνουν κάποια κατάσταση ολοκληρωτική, ας πούμε, και ότι ο πολιτικός λοιπόν, θα έχει τον πρώτο λόγο. Θα ξεπεράσουμε αυτά τα σύνδρομα.
Ακούστε τώρα εδώ. Για πρώτη φορά έχουμε και έναν επίτροπο από τους πολλούς για θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, μάλλον όχι επίτροπος, ο κύριος Στάνο, έκανε πριν από λίγο μια δήλωση ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει όλες τις απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο τους. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακούω και έναν κομισάριο να είναι λιγάκι πιο σαφής από τα ίξαφιξη. Θα κλείσω μαζί σας σήμερα με νομική ερώτηση. Έρχεται από το φίλο τον Αντώνη. Ναι. Είναι, λέει, μια ερώτηση νομικού χαρακτήρα και για την ακρίβεια μια ιδέα. Μπορεί, κύριε Σταθακόπουλε, η Ελλάδα, λέει, να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια ζητώντας αποζημίωση από την Τουρκία για την απώλεια κερδών που έχει στον τουριστικό τομέα υπό την απειλή πολεμικών γεγονότων από τη γείτονα? Προφανώς η σκέψη αυτή, λέει ο φίλος ο Αντώνης, δεν αποσκοπεί σε κάτι που θα αλλάξει ουσιοδός τη διαφορά, αλλά μήπως έτσι ενισχύουμε δικαιοπολιτικά τη θέση μας? Ευχαριστώ, λέει, εκ των προτέρων. Πολύ καλό ερώτημα, ότι εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Τούτης θεωρητικά δεν πάσχει. Στέκει θεωρητικά. Μάλιστα. Στέκει θεωρητικά, ναι. Μάλιστα, το κρατώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο ο κύριος Σταθακόπουλος θα απαντήσει απευθείας σε δικά σας ερωτήματα. Φυσικά. Μόνο σε ερωτήσεις αύριο, ναι. Φυσικά. Έχω κάνει τη γενική τοποθέτηση. Με ό,τι έχει προκύψει και από σήμερα. Ναι, ναι, σαφώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθακόπουλο. Καλή σας ημέρα.